We brought this with the form. Yeah. That's impressive. Probably gonna still go. What city doesn't do in the room, she does here. Πείτε μας δύο λόγια για το πρόγραμμα της αρχαιολογικής έρευνας, το οποίο είναι σε εξέλιξη, την αποτίμησή του και τα μελλοντικά εγχειρήματα. Καταρχάς θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την καταπληκτική προσπάθεια. Είμαστε ακόμη στην αρχή, έχουμε πολύ δρόμο, όμως είναι πολύ πολύ ενθαρρυντικά τα ευρήματα και νομίζω πως ο τόπος μας, που είναι πλούσιος σε ιστορία, σε αρχαιολογικά ευρήματα, σε περιβάλλον, έχει τις δυνατότητες να προσελκύσει επισκέπτες, να αλλάξει την εικόνα, να δημιουργήσει εισόδημα, να δημιουργήσει προβολή για τον τόπο μας και θέσεις εργασίας. Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και το φετινό καλοκαίρι αυτή η προσπάθεια. Επαναλαμβάνω, τα ευρήματα είναι πολύ πολύ ενθαρρυντικά. Είμαστε, εγώ επιτρέπετε να το πω γιατί δεν είμαι επιστήμονας αρχαιολόγος, οπότε να δεσμεύουμε, ότι όλα δείχνουν ότι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και της Μυκηναϊκής περίοδου βρισκόταν εδώ, στην Ακρόπολη της πόλης. Το μέλλον στηρίζεται πάνω στην ιστορία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι να ολοκληρωθεί με την ανασκαφή όλης της περιοχής και της Ακρόπολης. Εξάλλου σε όλη την κοιλάδα του Σπερχιού βρέθηκαν φέτος πάρα πολλοί οικισμοί μυκηναϊκοί. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως από τα μεγάλα έργα ξεκίνησε στην περιοχή μας η ανακάλυψη του πολύ πλούσιου παρελθόντος. Σε αυτόν τον τόπο είναι συμπυκνωμένη όλη η ελληνική ιστορία εδώ και τουλάχιστον 3.500-4.000 χρόνια. Συνεχίστηκε και φέτος το πενταετές πρόγραμμα που είναι υπό την αιγίδα και την εποπτεία της εφορίας και της εφόρου της κυρίας Εύης Καράτζαλη, με τη συνεργασία τεσσάρων πανεπιστημίων, του Dickinson College, του Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Και με τη βοήθεια και του Μυκηναϊκού Ιδρύματος και τη χορηγία και φυσικά υπό την αιγίδα και με τη βοήθεια του Δήμου Λαμιαίων. Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της εφορίας πριν από 1-2 χρόνια, θα συνεχιστεί για άλλα 3 χρόνια. Ουσιαστικά έχει 2 τομείς. Ο ένας τομέας είναι η επιφανειακή και γεωφυσική έρευνα όλης της κοιλάδας του Σπερχιού προς εντοπισμό μυκηναϊκών θέσεων, ώστε να αντιληφθούμε ποια ήταν η πολιτική γεωγραφία και η χωροταξική κατανομή των νεκροταφείων και διαφόρων οικισμών στη μυκηναϊκή εποχή και ο συσχετισμός τους με το παλαιοπεριβάλλον και όλα τα σχετικά και με την τοπική οικονομία. Ο άλλος στόχος είναι η Ακρολαμία, εδώ που βρισκόμαστε, ένας εκπληκτικός χώρος μεγάλης στρατηγικής σημασίας που έχει όλα τα εχέγγυα για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε βέβαια, κάνουμε γεωφυσική έρευνα, κάνουμε επιφανειακή έρευνα, μελετάμε τις παλαιότερες τομές που έχουν γίνει, υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία και προχωράμε σιγά, σταθερά, αποφασιστικά και με συγκρατημένη αισιοδοξία. Θεωρώ ότι αν δεν έχουμε προβλήματα, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι θα σου ξημερώσει αύριο, αλλά αν όλα πάνε φυσιολογικά με τη συνεργασία του Δήμου και με την συνεργασία, την αγαστή συνεργασία με την εφορία, όλα θα πάνε καλά.